Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στα παρασκήνια και ξεκινάμε με το διαγωνιστικό μέρος αμέσως μετά. Αργήσαμε σήμερα λιγάκι. Μπαίνουμε μαζί με την Σοφία να τακτοποιήσουμε τα πράγματά μας γρήγορα. Έχουμε έρθει όμως ήδη ντυμένες από το σπίτι να γλιτώσουμε χρόνο. Και σήμερα ξεκινάει άλλη μία μέρα στο My Style Rocks. Μυστικός πράκτορας. Το κατάλαβες. Εφέ, γράφει εδώ. Εσύ. Μυστικό. Εγώ... Ό,τι βλέπεις. Μου θυμίζει λίγο cowboy. Cowboy girl. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ εμένα. Σου πάει. Πάει πάρα πολύ. Ναι, και... Και πού πας. Πάω σε φεστιβάλ χειροτεχνιών. Από τεχνίτες που κάνουν χειροποίητα πράγματα και τα λοιπά στην Τεχνόπολη. Ωραία. Yeah. Μα υπάρχει όντως αυτό. Η Σοφία δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι το οι τεχνίτες. Και της εξήγησε ότι είναι άνθρωποι που κάνουν χειροποίητα κοσμήματα και τα λοιπά ή χειροποίητα αντικείμενα, ρούχα ίσως, ακόμα και ρούχα, ναι. Δυσκολεύτηκε λίγο στο τεχνίτες. Ήρθατε έτοιμες ντυμένες. Ναι. Αλήθεια. Ναι, πρέπει ντυμένες κατευθείαν για το επεισόδιο. Πρέπει κάπως να γλιτώσουμε. Θα έπρεπε να φέρω... Αργήσατε. Τι έγινε. Χαμός. Η Σέβη ξαφνικά έδειξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ίσως επειδή είμαστε και στα μισά τώρα, πλησιάζει και τον καλά. Έχει λίγο ψηλό μάλλον αποστασιοποιηθεί και λίγο με την Άννα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πια με αυτή την κλίκα της σύμπνοιας. Αλλά εμένα αυτή η Σέβη μου αρέσει πιο πολύ. Νιώθω πιο άσχημα όταν μπαίνω στη διαδικασία να αφαιρέσω πόντο από κάποιο κορίτσι, γιατί ξέρω ότι θα νιώσει άσχημα και μετά θα έχουμε δράματα πίσω, παρά να μου αφαιρώνε πόντο εμένα. Αυτό νιώθω. Ωραία, Σοφία μου, εσύ είσαι σε άλλο παιχνίδι μάλλον. Αυτό νιώθω, ότι όποιο κορίτσι και το αφαιρέσω, θα στεναχωρηθεί τόσο πολύ που θα πρέπει να κάτσω να το εξηγήσω. Ωραία, ναι, εκεί πέρα όμως, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, εσύ άμα ήσουν στη θέση της Έλλης, από πού θα έπαιρνες τον πόντο. Και στο λέω, δηλαδή, άμα ήσουν στη θέση της Έλλης ενώντας, η Έλλη έχει κερδίσει δύο φορές. Ναι. Είναι ψηλά βαθμολογικά. Εγώ από νομίζω ότι θα ακολουθούσα τη στρατηγική της Μαρία. Η Μαρία νομίζω το κάνει αυτό, που πάντα παίρνει. Ακριβώς από κάτω. Από κάτω, ναι, που είναι η κοπέλα που είναι η επόμενη που έχει πάλι υψηλή βαθμολογία. Δεν έχει και τόσο νόημα να ξέρεις αυτό πάντα. Γιατί μπορείς σε ένα. Γιατί αν βλέπουμε τα καρτελάκια, γιατί αυτό πρέπει να βλέπουμε, και σε ένα επεισόδιο είσαι εσύ η δεύτερη π.χ. και σου πάρει από εσένα. Ας πούμε, έγινε και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και μετά είσαι τελευταία. Δεν έχει κανένα νόημα. Ελεύθερο θέμα σήμερα και θα πάω Κέρκυρα. Γιατί γιορτάζει ο πολυούχος τους και θα πάω εκεί να γιορτάσω με το αγόρι μου που γιορτάζει και όλα. Και θα κάνουμε έτσι μία μίνι εκδρομή στην Κέρκυρα. Λίγο πριν το πλατό, έχω άγχος γιατί δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσουν οι κριτές άλλο ένα look το οποίο είναι παραπλήσιο με μια εικόνα που έχω φέρει και αν θα τους αρέσει αυτό ίσως πιο πολύ ή λιγότερο.